Μεσημέρι σε όλες και όλους. Καιρό είχαμε να τα πούμε και επανέρχομαι εδώ στο web, στην τηλεόραση της Ζούγκλας, πιστεύοντας ότι είναι μια πολύ καλή μορφή επικοινωνίας όταν έχεις να πεις πράγματα. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ήδη έχω στα χέρια μου την διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία διήρκεσε σχεδόν μία εβδομάδα. Έχει 2.500 την κλειστή, σε αυτήν δηλαδή που ψηφίζει ένα σταθμισμένο δείγμα, και έχει γύρω στις 15.000 και στην ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία. Όπως γνωρίζετε, εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας την κλειστή, τη μικρή, η οποία παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, για την οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα το βράδυ στην τηλεοπτική εκπομπή μου από το Extra 3 τη Ζούγκλα. Το κίτρινο τύπο δηλαδή σήμερα, γιατί κίτρινος τύπος είναι κάθε Δευτέρα και Ζούγκλα την Πέμπτη. Έχει πολύ ενδιαφέρον η μέτρηση αυτή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει η μέτρηση αυτή, διότι δεν ανατρέπει μόνο τα δεδομένα των διαφόρων δημοσκοπήσεων. Αυτό το έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια πόλωση στο εκλογικό σώμα, όπου ο κόσμος πολλώνεται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής. Αυτό δεν είναι ευχάριστο για πολύ κόσμο, γιατί πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει πολυφωνία στο ελληνικό κοινοβούλιο και κυρίως να μην είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά των χρυσαυγητών. Εγώ βεβαίως είμαι πολύ επιφυλακτικός, γιατί πιστεύω ότι πολλοίς κόσμος το κάνει από θυμό και ότι την τελευταία στιγμή δεν θα ψηφίσει με τον τρόπο που ψηφίζει μέσα από το διαδίκτυο, έχοντας την ασφάλεια ότι κανένας δεν γνωρίζει τι ψήφισε, αν και στην κλειστή διαδικτυακή ψηφοφορία τα δεδομένα υπάρχουν στο Zoogla.gr, δεδομένα όμως προσωπικά που εμείς δεν σκεφτήκαμε ποτέ να παραβιάσουμε, και κάτι τέτοιο δεν θα γίνει με κανέναν τρόπο, όσο τουλάχιστον έχω την ευθύνη αυτού του πράγματος εγώ. Και φαίνεται να την έχω και θα την έχω για αρκετό καιρό, και οι συνεργάτες μου, οι οποίοι βεβαίως είναι κέρβεροι πάνω σε τέτοια ζητήματα, σε τέτοια θέματα. Ωστόσο, είναι οδυνηρό να βλέπεις να αυξάνονται τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής από το θυμό, την οργή του κόσμου. Η διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία προς τη Χρυσή Αυγή είναι ένα στους 4-25% περίπου. Είναι μεγάλο ποσοστό. Επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει διαρροή προς τη Χρυσή Αυγή. Απίστευτο και όμως αληθινό. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Κλεάνθη Γρίβα. Τον καλωσορίζω. Γεια σας. Γεια σου, Κλεάνθη. Γεια σου, Μάκη. Γεια σου. Χαίρομαι που ακούγεται η φωνή στο διαδίκτυο, Κλεάνθη, και ακούγεται και μια μέρα έτσι πολύ διαφορετική. Τώρα, πριν να πάμε ακούγεται, στα... δεν ακούγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν έχει απειλήσει πουθενά. Από πότε έγινες τόσο πεσημιστής? Δεν είμαι πεσημιστής. Διαπιστώνω μια πραγματικότητα. Όταν ακούω, για παράδειγμα, ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής αυξάνονται, ναι, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει αδυναμία λογικής επεξεργασίας της αιτίας που... της... Οπότε τι να πω, από εκεί πέρα είναι... Κλεάνθη, δεν είναι θέμα πεσημισμού, είναι θέμα διαπίστωσης. Αντιλαμβάνομαι πόσο μπορεί να σε ενοχλεί μια τέτοια ιστορία. Μα και δεν με ενοχλεί καθόλου. Έχω συνειδητοποιήσει ευτυχώς στην δύση της ζωής μου ότι η βλακεία είναι δύναμη ακατανίκητη. Και κατά συνέπεια δεν με εκπλήσει τίποτα πια. Δηλαδή από τη στιγμή που έχω να κάνω με ανθρώπους που αρνούνται να χρησιμοποιήσουν το εξαίσιο δώρο της φύσης που λέγεται εγκέφαλος, από εκεί πέρα δεν συζητάμε. Δεν... Άξιο δηλαδή, τώρα. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν μπορεί κανείς για θέματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον των παιδιών του και ολόκληρης εθνικής κοινωνίας, το παρόν και το μέλλον της, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις εν θερμού, δηλαδή από συναισθηματική αντίδραση. Περίμενε λίγο, ένα λεπτό, καλέ μου άνθρωπε. Διότι ναι, ξεκινάς με το ότι δεν αλλάζει τελικά τίποτα. Όχι, δεν μετά... είπα τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν με εκπλήσει, είπα τίποτα. Είπες ναι, ότι είμαι, δεν είμαι, ακούγεται, δεν ακούγεται η φωνή μου, δεν αλλάζει τελικά τίποτα. Όχι, και δεν, μετά... δεν έχει απήχηση, είπα. Και μετά είπες ότι στη δύση της ζωής μου. Τι είναι αυτά ναι, που λες τώρα, δηλαδή. Με συγχωρείς. Φυσικό είναι.
Τόσο πεσιμισμό δεν τον έχω ξανακούσει από σένα. Είναι καθόλου πεσιμισμό. Είμαι απολύτως ρεαλιστής και απολύτως αισιόδοξος. Απλώς διαπιστώσεις κάνω ότι ζητήματα τα οποία αφορούν το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας και της κοινωνίας μας, είμαστε υποχρεωμένοι από το γεγονός ότι μας φιλοδόρησε η φύση με έναν εγκέφαλο να παίρνουμε αποφάσεις με λογική και με κριτική σκέψη, δηλαδή, και όχι εν θερμό, όχι κάτω από την επίδραση του συναισθηματικού αναβρασμού. Λοιπόν, Κλεάνθη, άκουσε κάτι. Επειδή βλέπω και τα σχόλια εδώ που κάνουν στο chat της Ζούγκλας οι τηλεθεατές, γιατί έχει τηλεόραση αυτό το πράγμα, τηλεθεατές λέγονται. Λοιπόν, γράφει το Μαύρο Χέλιο ότι η Χρυσή Αυγή πάνω από 7-8% δεν μπαίνει και βάζω στοίχημα, μιλάω για κανονικές εκλογές, όχι δημοτικές. Πρέπει να του πω ότι ακόμα και οι συμβατικές μετρήσεις των δημοσκοπήσεων δίνουν ήδη ένα 11%, αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο γίνεται στο διαδίκτυο, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται ο κόσμος, είναι μια έτσι σιωπηρή ψήφος, την οποία δεν θα την έδιναν γιατί ντρέπονται να πούνε ότι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Θέλουν να το κρύψουν αυτό, αισθάνονται πιο ασφαλείς στο διαδίκτυο, το εκδηλώνουν πιο εύκολα ή αν θέλεις, εφόσον είναι θυμωμένοι και αγριεμένοι, το κάνουν περισσότερο για να εκβιάσουν μια κατάσταση και να δημιουργήσουν εντυπώσεις, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Πολύ πιθανό όταν πάνε στην κάλπη να μην ψηφίσουν έτσι. Και να δούμε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Εκεί, σε αυτό έγκυται η δική μου επιφύλαξη, διαφορετικά... Μάκη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, σε τρεις-τέσσερις μετρήσεις... Υπάρχει κάποια λογική ή ηθική στο γεγονός ότι εγώ, εάν κακοποιήσει ένας εγκληματίας το παιδί μου, μισθώνω έναν άλλον εγκληματία στον εγκληματία? Ναι, δεν το βλέπει έτσι ο κόσμος. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον εγκληματία μόνος μου. Έχω τη δυνατότητα, αυτό που λες είναι πολύ λογικό, αλλά προϋποθέτει μια παιδεία, μια κουλτούρα και μια ωριμότητα. Γι' αυτό μιλάω για χρήση του εγκεφάλου. Αλλά αυτό το πολύτιμο όργανο δεν το χρησιμοποιούμε. Τι να κάνουμε? Ναι, εκτός το ότι δεν το χρησιμοποιούμε εύκολα, ο κόσμος όταν θυμώνει και πεινάει ταυτόχρονα, λειτουργεί με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό. Όπως ας πούμε στην Αλφα Αθήνα. Όταν πεινάει και καταπιέζεται ταυτόχρονα. Είμαι με το μέρος αυτού του κόσμου. Το ζήτημα είναι πώς θα απαλλαγούμε από τους ανθρώπους οι οποίοι διαρκώς αναπαράγουν την εξαθλίωση και την καταπίεση. Δεν θα τους αλλάξουμε με έναν άλλον καταπιεστή που θα μας οδηγήσει σε χειρότερες ατραπούς. Μην ξεχνάμε ότι στην ιστορική διαδρομή τα εγκλήματα της συμμορίας των ολοκληρωτικών πάσης φύσεως είναι μη αντιστρεπτά. Τα 60 εκατομμύρια των νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν έρχονται πίσω. Τα εγκλήματα της όποιας αναπυρωμένης δημοκρατίας είναι απολύτως αντιστρεπτά, φτάνει να χρησιμοποιήσουμε τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή να απαλλαγούμε από το αλιταριάτο το οποίο οργάνωσε τη σημερινή μας κατάσταση, την μοίρα. Δεν θα επιτευχθεί αυτό υποστηρίζοντας μία άλλη συμμορία, διότι εδώ έχω και μία αίσθηση πάρα πολύ σημαντική. Δεν φταίει ενδεχομένως ο κόσμος. Υπάρχουν για μένα δύο κατηγορίες ανθρώπων που υποστηρίζουν αυτό το εγκληματικό μόρφωμα. Η μία κατηγορία είναι οι ενεπιγνώσιοι εγκληματίες. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο ίδιο το μόρφωμα ξέρουν τι κάνουν, τα έχουμε άλλωστε από τις διακηρύξεις τους, τα δημοσιεύματά τους, το περιοδικό τους είναι προσιτό στον ιονδήποτε, βγάζεται συμπεράσματά του. Οι άλλοι είναι η εν μη επιγνώση συνεργή. Και αυτό το εν μη επιγνώση συνεργή σημαίνει ότι αψηφίζουν ή τους ενισχύουν για λόγους αντιπαράθεσης ή εκδίκησης στους αλυταράδες που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Θέλω σε αυτό το σημείο να κάνουμε μία μικρή παρένθεση για να ακούσουμε από τη Θεσσαλονίκη τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Να ακούσω. Εγώ θα φύγω, με συγχωρείς που μιλάει, Μάκη. Έλα. Δεν θέλω να ακούσω τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, με ξαναπέρνεις αργότερα. Ναι, θα σε πάρουμε αμέσως μετά. Έγινε, ναι. Ωραία. Δεν θέλει ο Κλεάνθης να ακούσει τον Παναγιώτη. Δύο Θεσσαλονικείς δεν χωράν μέσα στην ίδια γραμμή με καμία κυβέρνηση. Χαίρετε, κύριε Ψωμιάδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Δεν θέλει ο Κλεάνθης ο Γρίβας να σας ακούσει. Ναι, ούτε η μονολογή, μονολογή είναι καλό πράγμα. Ούτε να σας ακούει δεν θέλει. Όχι να σας βλέπει. Μόνο που ξεχνάτε ότι εγώ είμαι εκλεγμένος 32 ολόκληρα χρόνια.
Τώρα τι γίνεται, κύριε Ψωμιάδη, που δεν είστε πια. Όχι, να αιτιολογήσετε αυτά που λέω. Δεν θα παίξω και το δικό σου παιχνίδι. Θα παίξουμε μαζί παιχνίδι. Λίγο εσύ, λίγο εγώ. Έτσι, σωστά. Ναι, 32 χρόνια είμαι κλεισμένο. Εμείς ακούμε όλες τις φωνές, όπως γνωρίζετε, και δεν έχουμε αποκλείσει. Να συμφωνήσω ότι η βλακία είναι ακατανίκητη. Ναι. Αλλά ήθελα να ακούσω η προδοσία τι είναι. Ποια είναι η προδοσία? Όχι, δεν το σχολιάζω, απλώς λέω. Το αφήνω στην κρίση των τηλεθεατών σας και των ακροατών. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Ψωμιάδης δεν είναι πια περιφερειάρχης. Έχει παυθεί. Λάθος κάνετε. Στην ψυχή και στη συνείδηση του λαού της Κεντρικής Μακεδονίας, εκλεγμένος περιφερειάρχης είναι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λίγο πιο... Ο Απόστολος δεν είναι εκλεγμένος, είναι διορισμένος. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας. Ο Απόστολος δεν είναι εκλεγμένος, είναι διορισμένος. Μάλιστα. Ωραία. Ο είναι... προσωπικός σας. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργικά δεν είστε ο περιφερειάρχης σήμερα. Στην ψυχή σας... Αυτό να λέγεται. Εγώ μίλησα για την ψυχή και τη συνείδηση των πολιτών. Ωραία. Τώρα τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Τι σκοπεύετε να κάνετε? Εγώ δήλωσα τις τελευταίες μέρες ότι θα κατέβω υποψήφιος ευρωβουλευτής. Χρειάζεται και μια πατριωτική, μια φωνή ελληνική, μια φωνή από τη Βόρεια Ελλάδα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και... Το κάτω-κάτω δεν επιτρέπεται εγώ να μην μιλήσω, δεν επιτρέπεται να σοπάσω. Γι' αυτό και μπαίνω προς τα δόντια. Πείτε με ποιον να κατέβεις. Με ποιο κόμμα θα κατέβετε? Ειλικρινά δεν ξέρω. Είμαι στην Αθήνα, μιλάω με όλους. Ναι. Και πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς που μείναμε ακόμη στη Νέα Δημοκρατία, παρόλο για μένα κάποιοι ανοίξαν την πόρτα, έχω βγάλει το ένα πόδι έξω, αλλά και το άλλο πόδι που έβγαλα είναι σε στερεό έδαφος που λέγεται πατρίδα. Στη Νέα Δημοκρατία μείναμε λίγοι για να είμαστε δικασμένοι. Ωραία. Πρέπει λοιπόν ο ένας να κρατήσει το χέρι του άλλου, αλλιώς θα καθούμε στην Νέα Δημοκρατία. Ωραία, δώσατε τα χέρια με το Σαμαρά, δηλαδή θα είστε ευρωβουλευτής υποψήφιος ή λοιπόν, θα είστε... Θα είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω ακόμα με ποιον θα είμαι. Α, δεν ξέρετε ακόμα με ποιο κόμμα? Μα τόση ώρα αυτό λέω. Ωραία, τόσο καιρό με τη Νέα Δημοκρατία δεν συζητήσατε? Κοιτάξτε, συζητάω με κάποιους που θεωρώ ότι είναι παλιά ρολόγια σταματημένα. Πριν 1,5 χρόνο, κύριε Τρανταφυλόπουλε, θα θυμάστε, εμένα κάλεσε ο κύριος Σαμαράς και με έκλεισε αρχιστράτηγο, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα. Θα θυμάστε, έφτασα μέχρι την Πρέβεζα, από την Πρέβεζα στον Ασπρόπυργο. Από τότε ξεκάστηκα. Και λέω, γιατί ρε παιδιά, εγώ πρόσθεσα, δεν αφαίρεσα τίποτα. Εγώ έφερα νίκες. Γιατί δεν θέλετε να προσθέσουμε άλλη μια νίκη στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που ήταν μια δουλειά για μένα. Και τι σας λένε, κύριε Ψωμιάδη? Ότι έχεις εκκρεμότητες σε δικαστικές. Ναι, όλα, όταν με καλέσατε πριν 1,5 χρόνο, αγαπητέ μου Μάκη, ήμουν εναργία, τιμωρημένος δηλαδή, και είχα δικαστικές εκκρεμότητες. Σήμερα το 95% έπνευε δικαστή. Έχω αθωωθεί σε όλα. Υπάρχει έκπτωση. Μισό λεπτό να καταλάβω. Μισό λεπτό. Που πέθανε και πέθανε για κάποια ελάχιστα χιλιάρικα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το 1,5 τον τελευταίο χρόνο πέφτει περίεργα παιχνίδια. Ωραία, μισό λεπτό. Στην ψυχή μου, όμως με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζω, γιατί έχω μέσα μου, στην ψυχή μου, το Θεό και την πατρίδα. Ωραία, μισό λεπτό να καταλάβω κι εγώ. Αφού σας λένε λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει δικαστικές εκκρεμότητες, σημαίνει ότι δεν σας θέλουν εκεί. Ναι. Μέχρι να τους πείσω, μέχρι να τους πείσω ότι όλα αυτά είναι ένας μύθος. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε. Δηλαδή εσείς τώρα προσπαθείτε. Έχουν δημιουργηθεί γύρω μου κάποια πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη. Όμως εγώ δεν έχω κάποια κλίση από τη δικαιοσύνη για τα 45, τα περιβόητα, που δεν έκανα τίποτε διαφορετικό από τον προηγούμενο νομάρχη, από τον σημερινό περιφερειάρχη, από όλους τους δημάρχους και τους νομάρχους. Τίποτε. Χαρίσατε. Ούτε κατάδειξη υπάρχει, ούτε κατάδειξη, ούτε επεξαίρεση, ούτε πλουτισμός, ούτε δόλος. Όχι, όχι. Η καταδίκη σας είναι για κάποια... Και να σας πω και κάτι. Για να κάνει ένας δημόσιος λειτουργός, όπως ήμουν εγώ, ένα έργο, παίρνει τρεις υπογραφές από την πολιτική. Κύριε Ψωμιάδη, ένα λεπτό. Εσείς πληρώστε την ύφη επειδή χαρίσετε τα πρόστιμα σε έναν... Όχι, σε ένα βενζινά, ο οποίος όμως... Μείωσα 10 χρόνια όλα τα πρόστιμα. Όλα τα πρόσφατα, και αυτή η τελευταία δήλωση του Ράκεμπαρ, αλλά και προθέσου Σαμαρά και του Σταϊκούρα, του Σουρνάρα, μην βάλετε υψηλά πρόστιμα. Μειώστε τα πρόστιμα. Εγώ σας λέω 10 χρόνια μείωνα, ξέρετε γιατί.
Εγώ είμαι μικρομεσαίος, πρώην μικρομεσαίος, γιατί καταστράφηκε η μικρομεσαία τάξη. Και έπρεπε να καταδικάσουμε 50, 100 και 200 χιλιάδες τον συνάδελφό μου. Τι λέτε τώρα? Όχι, να διώθηκα δικαίωμα. Εντάξει, αλλά χαρίσατε. Ενώ μισό ψωμιάδης, διότι ήταν, εντάξει, μη κατέβηκε ως υποψήφιος πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, είναι αντιμνημονιακός από την πρώτη στιγμή και φυσικά μιλάω ακόμη εγώ και ο άνθρωπος για τη Μακεδονία. Κύριε Ψωμιάδη, αφήστε με να μιλήσω για να υπάρξει και διάλογος, να έχει ενδιαφέρον. Εσείς μιλάτε, δεν λοιπόν. Μιλάω εγώ. Τι μεγαστρίμηθος κάνουν η φωνή του Ψωμιάδη, αφού εσείς μιλάγατε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το γεγονός ότι χαρίστηκε πρόστιμα σε έναν βενζινά, ο οποίος καθέξιν ήταν παραβάτης, ήταν η αφορμή από την οποία πιάστηκε η δικαιοσύνη και σας καταδίκασαν. Έχετε δίκιο. Θα μπορούσε κάποιος να το δει και συμπαθητικά, ότι εντάξει, είπατε σε έναν άνθρωπο που ήταν άρρωστος, γιατί από ό,τι γνωρίζω ήταν άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε. Θέλατε λοιπόν, κάνατε μια κίνηση ανθρωπιάς, την οποία την πληρώσατε. Δεν υπάρξει τίποτε πολιτεία. Ακούστε, σε αυτή τη ζωή και κρίνοντες κρίνονται. Είδατε τι έγινε με τον δικαστή του Παπαγεωργόπουλου, ο οποίος έριξε τα ισόβια. Έτσι, η ζούγκλα αποκάλυψε ότι η σύζυγός του... Και μπράβο σας, αλλά μη στεκόμαστε εκεί. Σε μένα δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Η ζούγκλα αποκάλυψε ότι η σύζυγός του έπαιρνε σύμφωνα με τα βιβλία ενός... Μη στέκεστε εκεί, διότι σε μένα δεν χάθηκε ένα ευρώ. Αλλά και πάλι συνεχίζετε κάνετε ένα λάθος. Που πρέπει να σας έτσι... Να διορθώσει εισαγωγικά, με όλο το σεβασμό στο λειτουργήμά σας. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Εγώ ζήτησα γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία. Ξέρετε τι μου είπε η νομική υπηρεσία? Έχετε το δικαίωμα, διότι ο νόμος το λέει ρητά. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του νομάρχη να μειώσει και να μηδενίσει. Ποιο είναι το έγκλημα, κύριε Τρενταφυλόπουλε? Ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που κάνουν λαδρεμπόρια πετρελαίου και κομπίνες και κλέβουν τον κόσμο, δεν πρέπει να τους χαριζόμαστε. Έλεος, δεν πρέπει να τους... Εγώ είχα το δικαίωμα, αυτό λέω τόση ώρα. Το δικαίωμα το είχατε, αλλά είχατε και την κρίση να του πείτε ότι κοίταξε να δεις, καλός, άγιος, άρρωστος, αλλά την έχεις κάνει επάγγελμα την κλοπή. Είμαστε ακόμη μικρότερο από ό,τι μας είμαστε πάρα. Ωραία, θέλω να πάω τώρα, θέλω να πάω... Και σε αυτό, πριν πάμε τώρα στα προεκλογικά, γιατί από ό,τι είπατε ψάχνετε να δείτε με ποιο κόμμα θα πάτε ευρωβουλευτής. Τι κάνετε τότε? Με ψάχνουνε. Γιατί να ψάξω? Αφού σας απορρίπτουν, λέτε, γιατί έχετε... Γιατί μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι, δεν είναι, υπάρχουν άλλα κόμματα. Πού, η πατρίδα δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι αν κατέβω μόνος μου δεν θα βγω. Πιστεύετε? Με τον Πολύδωρα, λέτε. Δεν ξέρω με ποιον, δεν ξέρω. Ακόμα για την πατρίδα είναι. Αυτό είναι, ο Ζώης του Πολύδωρα. Φίλοι μου και αδέρφια μου. Λοιπόν, με τη Χρυσή Αυγή. Ανώμια πράγματα. Εγώ έχω καταδικάσει ακραίες συμπεριφορές που εσείς, όχι εσείς, ένα μέρος του δημοσιογραφικού χώρου ξεχνάνε την βία από την αριστερά και την σοσιαλ-αριστερά. Την ξεχνάνε αυτή τη βία. Και στεκόμαστε μόνο τη βία της Χρυσής Αυγής. Και ρωτώ, μόνο πολιτικά μπορεί σε μια δημοκρατία να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλό σου. Όταν δεν έχεις κράτος δικαίου, όταν υπάρχει φτώχεια, νέα και αντιστοιχεία, σίγουρα δεν θα είναι η Χρυσή Αυγή, θα είναι η πατρίδα, δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία. Συζητάτε με αυτούς? Όχι, δεν συζητάω. Δεν συζητάτε με αυτούς. Να σας πω κάτι. Πρώτον, δεν συζήτησα με κανένα. Συζήτησα με αυτούς, με χτύπησαν την πόρτα. Επομένως, δεν το βλέπετε καιροσκοπικά, γιατί η Χρυσή Αυγή είναι στα πάνω της, από ό,τι φαίνεται και από τους... Για όσοι δεν έχουν καταλάβει. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν κατάλαβε ότι οι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Λύσεις υπάρχουν, δεν έχουν καταλάβει ότι η Χρυσή Αυγή έχει... Από ό,τι φαίνεται οι νεοδημοκράτες... Η Νέα Δημοκρατία προτάσει το δικαστικό κόλλημα που υπάρχει και δεν βλέπω εκεί πέρα να... Απέναντι στη δικαιοσύνη πρέπει να είμαστε σοβαροί και πειθαρχημένοι. Η δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα από μας τι κάνει. Τότε αφού ξέρει τι κάνει, καθίστε εκεί στα αυγά και μην ασχολείστε. Καλά σας λένε από Νέα Δημοκρατία. Καταδικαστήκατε. Τι ξέρει. Δεν λείπει ένα ευρώ. Εγώ ενόμιξα διαφορετικά, δυστυχώς. Δεν στρατολογήθηκα του στρατολογημένους, δυστυχώς. Δεν ήμουν παιδί κάποιος οικογενειακής ή πολιτικής δυναστείας. Οι γονείς μου ήταν φτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αισθήματα και αξίες. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλετε να καθίσετε ήσυχος. Θα ανακατευθείτε με τα πολιτικά. Προς το παρόν, θα ασχοληθείτε με τις
με τις απόκριες στο Χαρταϊτό για την καθαρά Δευτέρα αποκλείεται. Και χρειάζεται μια ποντιακή φωνή μέσα στην Ευρωβουλία. Εντάξει, έχει και άλλους πόντιους, δεν, που, μέσα στην Ευρωβουλή. Ένα... Γιατί έχουν και... Είναι ένα πολιτικό να λέει είμαι υπερηφάνεια, είμαι πόντιος, είμαι πρόσφυγας, είμαι Έλληνας. Κοιτάξτε, θα είναι και... Για πολλούς, για πολλούς, για πολλούς η πατρίδα τους είναι η θέση τους, η τράπεζα, η αγορά, οι αγορές. Για μένα πατρίδα είναι η Ελλάδα, είναι τα παιδιά, οι αξίες και μέσα στο δικό μου αίμα, το αίμα μου γράφει Ελλάδα. Κύριε Ψωμιάδη, θα είναι μεγάλη καινοτομία να εκλεγείτε ευρωβουλευτής και να μιλήσετε ποντιακά μες στο Ευρωκοινοβούλιο, να δω που θα βρουν μεταφραστή. Να είστε καλά. Όχι, θα το κάνετε. Γιατί όχι. Αυτό γιατί είναι μαγιά. Η ποντιακή γλώσσα που η ελληνική από την ποντιακή ξεκίνησε, από την αρχαία μάλλον ελληνική, νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια. Πώς θα το λέγατε στα ποντιακά, κυρίες και κύριοι του Ευρωκοινοβουλίου, έχω να σας πω πάρα πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα. Τώρα με πιάνετε δύσκολα. Γιατί, αφού τι μιλάτε, δεν μιλάτε τα ποντιακά. Το μόνο που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή για την πατρίδα, πατρίδα είναι το, η νέα προσπάθεια που δεν ξέρω, είναι έτοιμο το καταστατικό ή έτσι οι υπογραφές. Το μόνο που μπορώ να σου πω για την πατρίδα είναι ένα πράγμα, Μάκη Τρενταφυλόπουλε. Αυτό που λέω. Πατρίδα μαραεύωσε, αμογκαταραμένος, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Αυτό είναι σωστό, το αισθάνονται πολλοί Έλληνες. Να, και θα κάνετε δικό σας κόμμα, κύριε Ψωμιάδη. Γιατί αποκλείεται. Αυτό περιμένω να ακούσω τόσο. Εγώ έχω δώσει εξετάσεις, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Εγώ έχω δώσει εξετάσεις και πέτυχα, διότι για μένα φέτης μου είναι ο λαός. Για μένα προέχει η πατρίδα μου και όχι τα κόμματα. Προέχει η Ελλάδα, τα παιδιά μου, οι αξίες και μετά τα κόμματα. Πάει η Νέα Δημοκρατία, μα κάνετε. Έκανε ο Καμένος, έκανε ο Πολύδωρας. Μην με μπερδεύετε με Καμένο και με οποιοδήποτε, αν με μπερδεύετε. Όχι, κάνανε κόμμα όμως. Ένα λεπτό. Ο Ζώης με τον Πολύδωρα. Ο Καμένος κόμμα. Εγώ υποστηρίζω αυτά που υποστήριζα πριν 1,5 χρόνο όταν με έκλεισε αναρχιστράτηγο. Δεν άλλαξα από εκεί. Εγώ είμαι με τον Σαμαρά τον αντιμνημονιακό. Είμαι με τη Νέα Δημοκρατία την αντιμνημονιακή. Μα δεν είναι αντιμνημονιακός τώρα ο Σαμαράς, είναι μνημονιακός. Έχουμε είμαι θέμα τώρα. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έφυγα. Είμαι ακόμα στη Νέα Δημοκρατία, δεν έφυγα. Η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη διαδικτυακή μας ψηφοφορία είναι τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή, το φαντάζεστε. Πρώτος. Θα το σχολιάσω γιατί ο καθένας από εμάς τους μάχημους κάνει και τη δική του δημοσκόπηση. Ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος, θα σας το πω το βράδυ. Λοιπόν, πρώτος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και τρίτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία σας είπα, μπορεί να μην έχει μαγικές λύσεις, έχει λύσεις και μπορεί να ανακάμψει μέσα σε λίγες μέρες. Απλώς να σκεφτούν κάτι. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της κεντροδεξιάς του Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωράνε όλοι, χωράνε όλοι. Τον κύριο Γρίβα να βρούμε πάλι, γιατί σε λίγο θα φύγει ο Ψωμιάδης. Να, να σας πω, Χαρταετό θα αφήσετε φέτος. Χαρταετό. Ναι. Ναι, εκτός Θεσσαλονίκη δεν θα πάω με την οικογένειά μου σε ένα χωριό. Σε ποιο χωριό θα πάτε, να ξέρουμε. Κάπου προς τα Γιάννενα. Πώς? Κάπου προς τα Γιάννενα. Γιατί δεν μας λέει το χωριό το κρύβεται, να έρθουμε κι εμείς να δούμε. θα έχουμε ιστορίες εκεί πέρα, αποκλείεται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ψωμιάδη. Γεια σας. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, πάει για δικό του κόμμα, ο Καμένος δικό του κόμμα, ο Πολύδωρος δικό του κόμμα με το Ζώη, ο Ψωμιάδης δικό του κόμμα, είναι ήδη τρίτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε τι έχει να ακολουθήσει. Το Πασόκ στα πολύ χαμηλά του, τέταρτο κόμμα είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με τον Καμένο, μετά είναι το Κουκουέ και άντε με τα βία στο Πασόκ και τελειώσαμε από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλάζει ο χάρτης, αλλά υπάρχει μια τεράστια πόλωση και επανερχόμενος με το Κλεάνθη Γρίβα, να το πω και αυτό, Κλεάνθη, ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι δημιουργείται ένα πολιτικό παρατράγουδο το οποίο ήταν αναμενόμενο φυσικά μετά από όσα έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα της τελευταίας τετραετίας με όλη αυτή την, θέλω να πω, την υπόθεση της Τρόικα και της οικονομικής στενότητας και της απαξίωσης των μισθών και των εισοδημάτων των ανθρώπων και της ανεργίας. Φαίνεται λοιπόν να πολλώνεται μια κατάσταση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Πού κατάντησαν τα παραδοσιακά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ να το ψάχνει στο 3% εκεί που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει
προς τα πάνω να εκτοξεύεται με μια απλά βάση όμως που δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί αρχίζουν πολλοί από τους αντιμνημονιακούς να χαρακτηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ έτσι, συστημικό κόμμα και να έχει μια διαρροή της τάξης του 25% από τη Νέα Δημοκρατία προς τη Χρυσή Αυγή και μια διαρροή 14% από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Χρυσή Αυγή. Απίστευτα αυτά τα πράγματα. Απίστευτα, αλλά ερμηνεύσιμα είναι από μια άποψη. Ερμηνεύσιμα είναι. Αλλά ποιος περίμενε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν περίμενε κανείς, αλλά ωστόσο μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και να βγάλουμε κάποια διδάγματα από αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια καταβαράθρωση των σχηματισμών της δικοματικής πλεπτοκρατίας της μεταπολίτευσης. Μην ξεχνάμε τώρα 40 χρόνια έχουν αλώσει το δημόσιο πλούτο με κάθε τρόπο. Λοιπόν, μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Υπάρχουν ένα πολιτικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, και μια εγκληματική οργάνωση από την άλλη μεριά, που συμβαίνει να μην είχαν άμεση ανάμειξη στην επίσημη δίωση του εθνικού πλούτου, του δημόσιου πλούτου. Αυτοί λοιπόν συγκεντρώνουν κατά συνέπεια την αγανάκτηση των πολιτών από τα όσα έγιναν στα 47 χρόνια. Αλλά το ερώτημα που παραμένει για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην επαναληφθεί το φαινόμενο στο βαθμό που δεν ανατρέπεται, και το τονίζω αυτό, ο καταστατικός χάρτης της κλεπτοκρατίας. Ο καταστατικός χάρτης της κλεπτοκρατίας είναι το ισχύον σύνταγμα. Στο βαθμό λοιπόν που προσπαθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να οικοδομήσει, θέλω να ευελπιστώ ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα είναι πρώτο κόμμα με τη συνεργασία, ελπίζω, των ανεξάρτητων Ελλήνων να σχηματίσει κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει μια περιοριστική δύναμη για όποιες εξαλώτες θα μπορούσαν να εκδηλωθούν από αφορμή τις διάφορες συνιστώσεις. Και γιατί το πρώτο μέλημα, φοβάσαι υπερβολές στο ΣΥΡΙΖΑ αν γίνει κυβέρνηση μόνος του? Για να μην ειλικρινείς τώρα, δεν φοβάμαι και υπερβολές από αφορμή το γεγονός ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χειρότερο από ό,τι είναι. Αυτό είναι δεδομένο. Τίποτα απολύτως δεν μπορεί να γίνει χειρότερο. Λοιπόν, κατά συνέπεια, οτιδήποτε και αν γίνει, έστω και οριακά, θα είναι καλύτερο από αυτό που έχει γίνει από τους κλεπτοκράτες. Αλλά με ενδιαφέρει όμως να υπάρχει και μια άλλη δύναμη, γιατί έχω πολύ κακή πείρα στο παρελθόν από τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις μονοκομματικές. Να σου θυμίσω, το ξέρεις βέβαια καλύτερα από μένα, ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπήρξε στη μεταπολεμική περίοδο που συντελέστηκε αυτή η μεγάλη καπιταλιστική ανάπτυξη και ευημερία, δεν υπήρχε μονοκομματική κυβέρνηση. Ήταν σχεδόν μονοπόλιο αυτό το φρούτο του ελλαδικού χώρου, οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Καλά, αρέσει, Κλειάρθη. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Η Ελλάδα, με όλη αυτή την αριστερή τάση που είχε το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το συνασπισμό τότε, τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις και φυσικά το παραδοσιακό κομμουνιστικό κόμμα, πώς κατάντησε έτσι σήμερα, ας πούμε, αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει ως δεκανίκη ένα κόμμα το οποίο προήλθε από τη δεξιά, από τη Νέα Δημοκρατία, τον Καμένο, να έχει απέναντι την Χρυσή Αυγή και τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή υπήρχαν τόσοι πολλοί δεξιοί σε αυτόν τον τόπο? Η άποψή μου είναι ότι επειδή πρόκειται για μια χώρα που λειτουργεί υπό το κράτος ιδεολειψιών, ήμασταν αντιμέτωποι με ένα πάρα πολύ απλό φαινόμενο. Είχε μπετοναριστεί ένα 30% του εκλογικού σώματος στη λεγόμενη δεξιά, ένα 30% στο λεγόμενο κέντρο, ένα 10% στη λεγόμενη αριστερά, με βάση και αυτά που προέβλεπαν η συνθήκη, η συμφωνία της Γιάλτας σε σχέση με τα ποσοστά επιρροής, τα οποία είχε προσυπογράψει ο Στάλιν με τον Τζόρτζιλ τον Οκτώβριο του 1944 στη Μόσχα. Αυτά ήταν το 10% και ουδέποτε ξεκόλλησε από εκεί η λεγόμενη αριστερά. Και ένα 30% το οποίο πήγαινε από εδώ ή από εκεί και έδινε τη νίκη στη μία ή στην άλλη μεριά από τις δύο μεγάλες συμπαρατάξεις, δηλαδή τη δεξιά ή το κέντρο. Δηλαδή είχαμε ένα 30% ρευστών μετακινούμενων ψηφοφόρων. Και αυτοί καθόριζαν την εξέλιξη του πολιτικού σκηνικού. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, διότι οι δύο μεγάλες συμπαρατάξεις δεν υπάρχουν πια.
έχουν εκφυλιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή ούτε οι ίδιοι να ορίσουν, τα ιδεολογικά τους και τα πολιτικά τους σύνορα. Γι' αυτό βλέπετε έχουμε αυτή την επιμειξία τη φοβερή, να πούμε. Ποιος φανταζόταν ότι δύο αντίπαλοι ορκισμένοι, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θα έφταναν να σχηματίσουν μια εναγαστή συνεργασία κυβέρνηση. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, είναι δηλωτικά των καιρών. Αυτή όμως η κλεπτοκρατία πρέπει να ανατραπεί. Ο καταστατικός χάρτης αυτής της κλεπτοκρατίας είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λοιπόν πρέπει να αλλάξει για να μην επαναοργανωθεί, να μην επανασυγκροτηθεί η κλεπτοκρατία με οποιαδήποτε μορφή. Και πιστεύω ότι μία από τις βασικές υποχρεώσεις των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη μοίρα αυτού του τόπου είναι να διακηρύξουν με σαφήνεια πριν τις εκλογές ότι θα προχωρήσουν άμεσα σε συνταγματική μεταρρύθμιση. Είναι το πρώτο που ζητήσαν οι αντιπολιτευόμενοι στην Ουκρανία, για παράδειγμα, αλλά όχι σε εμάς. Δεν το ζητάμε ούτε υποκαθεστώς συνθήκες νομιμότητας και ηρεμίας. Ένα μέτρο το οποίο θα συσπείρουν πραγματικά τον κόσμο και να σκιαγραφίσουν σε γενικές γραμμές την πλατφόρμα του νέου συντάγματος που θα υπερασπιστούν. Εάν δεν αλλάξουμε αυτό το πράγμα, θα ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι με την αναπαραγωγή των πελατειακών σχέσεων και επίσης αντιμέτωποι με όλη αυτή τη διαφθορά, την ρεμούλα, τη λαμογιά κτλ. Το Σύνταγμα βασίζεται αυτό το πράγμα. Το Σύνταγμα πρέπει να αλλάξει. Τη εβδομάδα που μας πέρασε, συναντήθηκα με έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος μου εκμυστηρεύτηκε. Κάποια στιγμή θα τα πούμε αυτά. Για δημοσιογραφικό θέμα συναντήθηκα μαζί του. Δηλαδή για μια έρευνα που κάνουμε και έχουμε βρει κάτι θέματα μεγάλης φοροδιαφυγής και ζήτησε να με δει. Και μεταξύ άλλων μου εκμυστηρεύτηκε ότι πριν μερικά χρόνια οι νεοδημοκράτες μάζεψαν 47 υπογραφές βουλευτών και πήγανε στο γραφείο του να τον πείσουν να αναλάβει τη Νέα Δημοκρατία. Και εκείνος τους αρνήθηκε λέγοντας ότι αν θέλω να κάνω κόμμα θα το κάνω με εσάς. Φαντάσου φτύσιμο που φάγανε από έναν άνθρωπο τον οποίο τον θεωρούσαν δικό τους μόνο και μόνο επειδή ήταν ένας ισχυρός οικονομικός παράγων. Αυτά είναι τα κόμματα, αγαπητέ φίλε. Το ξέρω, Χρυσό. Και μάλιστα μου εκμυστηρεύθηκε ότι προετών ο Χρήστος Λαμπράκης, που δεν ζει πια, του ζήτησε να κάνει κόμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, Μάκη μου. Οι διαδικασίες δηλαδή του να δημιουργηθούν... ανιδιοτελής προσπάθεια θα εκφυλιστεί όσο λειτουργεί ο καταστατικός χάρτης της κλεπτοκρατίας. Δεν έχει μέλλον καμία ανιδιοτελής προσπάθεια στο πλαίσιο αυτού του καταστατικού χάρτη. Νομίζω ότι έφτασε ο καιρός ο κόσμος να μάθει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ξεχωριστά από αυτά που δεν έχουν δει ποτέ το φως δημοσιότητας και να ακούσει πράγματα τα οποία γίνονται για να καταλάβει πόσο έχει ευτελιστεί η πολιτική ζωή και πόσο ανώριμη πολιτικά ράτσα είμαστε, όπου τα κόμματα δεν δημιουργούνται μέσα από το λαό και τη μάζα, αλλά μέσα από τις σύντρικες ανάμεσα σε γραφεία εκδοτών, οικονομικών παραγόντων και άλλων. Καταλαβαίνεις πόσο θλιβερό είναι αυτό για τη χώρα μας και αν ρίξεις και μια ματιά γύρω-γύρω με το έγκλημα το οποίο έγινε στην Ουκρανία και τον Γιανούκοβιτς, ο οποίος την κοπάνισε με το ελικόπτερο για να σωθεί μετά από όλες αυτές τις δολοφονίες των Ουκρανών συνανθρώπων μας που έγιναν τους τελευταίους μήνες. Τραγικό, έτσι. Ναι. Πρόκειται για ένα δικτατορικό, διεφθαρμένο καθεστώς το οποίο είχε ουσιαστικά αναπαραχθεί μέσα στο πλαίσιο του ολοκληρωτισμού της προγενέστερης κατάστασης. Να μην ξεχνάμε ότι όλο το στελεχικό δυναμικό αυτού του αλήτη ουσιαστικά ήταν πρώην αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μεταβλέπηκαν εν μια νυχτή δηλαδή από κομισάριους μαφιόζους σε κανονικούς μαφιόζους, σε πολιτικούς μαφιόζους. Δηλαδή ουσιαστικά αλλάξαν τη φορεσιά και απεκδίθηκαν της λεγόμενης μπολσεβίκης ιδεολογίας και φόρεσαν το μανδύα του εθνικιστή. Έχω βαρεθεί, Μάκη μου, αυτούς τους ισμούς πραγματικά. Δεν μπορεί να θυσιάζονται στο βωμό των ισμών ανθρώπινης ύπαρξης. Γι' αυτό είπα προηγούμενο ότι το έγκλημα του ολοκληρωτισμού είναι μη αναστρέψιμο. Οι νεκροί στην Ουκρανία δεν έρχονται πίσω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εμείς έχουμε ακόμη την πολυτέλεια και δεν ξέρω για πόσο θα την έχουμε
την πολυτέλεια να μπορούμε να αναστρέψουμε τα εγκλήματα της αναπηρωμένης δημοκρατίας χωρίς ανθρώπινα θύματα. Αλίμονα να ανοίξει ο δρόμος που άνοιξε στην Ουκρανία. Τι χωρίς ανθρώπινα θύματα. Έχω φίλους που αυτοκτόνησαν, έχω γνωστούς οι οποίοι τίναξαν τα μυαλά τους στον αέρα, έχω γνωστούς και φίλους οι οποίοι από την φτωχοποίηση αυτή τρελάθηκαν οι άνθρωποι και είναι στα ψυχιατρία. Ποιος σου είπε ότι έχουμε θύματα που δεν έχουμε θύματα για να αντιμετωπίσουμε μία αναστρέψιμη κατάσταση. Οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας που αυτοκτόνησαν έρχονται πίσω. Ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο, σε μία ανοιχτή εμφύλια σύγκρουση. Εντάξει, αυτό είναι πιο άγριο. Δεν φτάσαμε εκεί. Δεν φτάσαμε εκεί. Δεν φτάσαμε εκεί. Δεν φτάσαμε εκεί, αλλά με συγχωρείς. Δεν φτάσαμε εκεί, αλλά η Ουκρανία που είναι μια πλούσια χώρα, σε σχέση με την Ελλάδα, είναι πλούσια χώρα. Όχι μόνο πλούσια, αλλά και μεγάλη. Τεράστια χώρα. Έχει υποδομές φοβερές. Οι άνθρωποι είναι ικανοί να στείλουν και πύραυλο στο διάστημα. Αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση γιατί εκεί ο λαός σηκώθηκε στο πόδι, Κλεάνθη. Ο κόσμος εκεί σηκώθηκε στο πόδι. Δεν υπομένει στοικά όλοι με τόση καρτερικότητα αυτή τη φτωχοποίηση, την απαξίωση, τον εξευτελισμό, τον απόλυτο της ανθρώπινης υπόστασης. Μάκη, εξακολουθώ, επειδή για μένα η υπέρτατη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή, εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την τελευταία ευκαιρία που έχουμε. Σωστό. Να απαλλαγούμε από την αλυτοκρατία με τα μέσα που διαθέτουμε, χωρίς να παραχθούν μαζικές εκατόμβες. Ναι, αλλά πού αρχίζουν, αυτή η ιδέα. Πού αρχίζουν, Κλεάνθη, άκουσε, η κουβέντα αυτή είναι πολύ σοβαρή. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, η ζωή ενός μυρμηγκιού, όχι ενός ανθρώπου. Όμως, πού αρχίζουν και πού τελειώνουν οι ενοχές. Οι δικές μας ενοχές, δηλαδή που λέμε. Χρόνια τη δικοματική κλεπτοκρατία. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν. Ένα λεπτό. Οι δικές μας ενοχές που αρχίζουν και που τελειώνουν. Όταν λες στον κόσμο υπομονή, υπομονή, υπομονή. Πώς υπομονή να κάνει. Οι δικές μας ενοχές, Μάκη μου, έχω ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Έχω με κάθε δυνατό τρόπο δηλώσει ότι η γενιά μου ήταν μια γενιά εκτρά αποτυχημένη. Γιατί δεν κατάφερε να αποτρέψει το έγκλημα της μεταπολιτευτικής δικοματικής κλεπτοκρατίας. Αυτό πληρώνουν τώρα αυτές οι γενιές. Την ανικανότητα και την ικτρή αποτυχία της δικής μου γενιάς. Αλλά αυτό το πράγμα συνδέεται με το γεγονός ότι στηρίξαμε αυτή την κλεπτοκρατία δυστυχώς με την ψήφο μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή λέμε ότι προσπαθούμε να παραμείνουμε ζυχείς ή αθώοι. Δεν υπάρχουν πια αθώοι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να απορροφούν ευθύνες και γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτή η κατάσταση. Και ο μόνος τρόπος για να μην επαναληφθεί είναι, ανεξάρτητα από τα δάνεια, τα μνημόνια, τις αηδίες, όλα αυτά τα επικλιμπίδια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιδιώξουμε είναι αυτό που επιδίωξαν οι Ουκρανοί. Καινούριο σύνταγμα. Δηλαδή καινούριο καταστατικό χάρτη που θα διέπει τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις ανάμεσα στον πολίτη και στο κράτος. Τη σχέση ανάμεσα στην λειτουργία της κυβέρνησης και τη λειτουργία των θεσμών και όπου θα υπάρχουν τρομακτικές κυρώσεις για κάθε περίπτωση παραβίασής τους αυτών των κανόνων. Για να ξεμπερδεύουμε με την κλεπτοκρατία που οχυρώνονταν πίσω από διάφορες ασυλίες, βουλευτικές, παραμύθια, υπουργικές, με τις γνωστές τροποποιήσεις του Βενιζέλου και τέτοια. Είναι ντροπή για έναν λαό να ανέχεται ένα σύνταγμα που παρέχει ασυλία σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια των αξιωματούχων. Και αυτά τα συντάγματα εμείς τα επικυρώσαμε με τη συμμετοχή μας. Είναι ντροπή. Ωραία, από ό,τι φαίνεται. Αυτό πληρώνουμε σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος έχει, αν δεν έχει λίπος οικονομικό, έχει αποθέματα υπομονής. Και αυτό είναι παρήγορο, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα, τουλάχιστον. Δεν έχουμε έναν εμφύλιο σπαραγμό, έναν ξεσηκωμό του κόσμου και οδομαχίες και συγκρούσεις μέσα στις πόλεις. Αλλά μέχρι πότε νομίζεις ότι μπορεί ο κόσμος αυτός να κάνει υπομονή? Το γεγονός ότι ξεσπάει ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή είναι εξίσου θλιβερό, ξέρεις. Για σκέψου μια χώρα. Σκέψου μια χώρα που θα έχει κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ και αξιωματική αντιπολίτευση στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Γιατί έτσι όπως πάνε τώρα. Με συγχωρείς, ένα λεπτό. Εμείς μπορούσαμε αυτό το αλυταριάτο να το ανατρέψουμε σε χρόνο λιγότερο από 3 μέρες.
με μια γενική οικονομική απεργία. Δηλαδή να νεκρώσουμε την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο πανεθνικό. Ούτε τρεις μέρες δεν αντέχουν. Φύγαν όχι με ελικόπτερα, με πατίνια θα φύγουν. Δεν το κάνουμε όμως. Δεν θέλουμε ούτε αιματοχυσίες, ούτε νεκρούς στους δρόμους, ούτε χαμένες ζωές νέων ανθρώπων. Εντάξει, είχα πάει η δική μου ζωή, εγώ είμαι στην τρίτη ηλικία να πούμε. Αλλά με τρομάζει η ιδέα ότι θα μπορούσε να πάει η ζωή του παιδιού σου ή του παιδιού μου ή της εγγονής μου ή των μελλοντικών εγγονών σου. Για τις μαλακίες, με συγχωρείς για την έκφραση, και την εγκληματικότητα των διαχειριστών της εξουσίας. Έχουμε τρόπο να τους ανατρέψουμε. Γιατί δεν το κάνουμε. Τρεις μέρες σου λέω. Μία τριήμερη οικονομική πανεθνική απεργία. Φύγανε. Τελειώσανε. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στην κατάσταση της Ουκρανίας. Πρέπει να βλέπουμε αυτές τις εικόνες και να κλαίμε μπροστά στις τηλεοράσεις. Πολύ σωστά λοιπόν επισημαίνουν εδώ οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές, ότι για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολιτικός πυρήνας που θα οργάνωνε κάτι τέτοιο και θα σπήρωνε τον κόσμο γύρω από μια τέτοια ιδέα και μια τέτοια αντίσταση. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Ας το απαιτήσουμε λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους ανεξάρτητους Έλληνες ή από οποιοδήποτε άλλο αντισυστημικό κόμμα αυτό. Το να συσπηρώσουν γύρω από αυτό το αίτημα και θα αφήσουμε τις ανοησίες για τις... ξανασυζητήσουμε το μνημόνιο και θα ξαναδιαπραγματευτούμε και τα πράσινα άλογα. Θα αφήσω να επαναλάβω κάτι. Αν θέλετε περάστε και με κρόλ ότι στο 211-555-0537 και 38 ή 55-55-37 και 38 με 211 μπροστά μπορείτε να επικοινωνείτε. Να επικοινωνήσετε και να βγείτε ζωντανά να πείτε την άποψή σας και τη γνώμη σας. Γιατί όχι, καλό είναι να ακουστούν και οι φωνές των πολιτών του κόσμου. Γιατί βλέπω ότι εδώ, τουλάχιστον στο chat του Zoogla.gr, ο κόσμος έχουν φύγει πολλοί από αυτούς τους βάρβαρους οι οποίοι κατά καιρούς έμπαιναν μέσα μόνο και μόνο για να δημιουργούσουν λοιπόν και να βρίσουν ή να ενοχλήσουν τους υπόλοιπους. Και βλέπω σκέψεις και ιδέες πολύ ισορροπημένες. Σχόλια τα οποία καμιά φορά μπορεί να είναι καυστικά και για σένα ή για μένα, δεν έχει σημασία. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν λογικοί άνθρωποι που έχουν να πούν πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό και ο κόσμος έχει να πει πράγματα. Όπως πιστεύω, Κλεάνθη, ότι τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις διαδικτυακές ψηφοφορίες είναι η ασφάλεια των ανθρώπων να κρυφτούν πίσω από την IP τους για να δηλώσουν στο διαδίκτυο κάτι που μπορεί να το ψηφίσουν. Δηλαδή, μπορεί να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή στο τέλος, αλλά μπορεί και να μην το κάνουν και να χρησιμοποιούν αυτό το όπλο ως εργαλείο, επειδή παίρνει δημοσιότητα η διαδικτυακή ψηφοφορία από το Zoogla.gr, από την τηλεόραση, τις εκπομπές μου και από το διαδίκτυο. Κυρίως από το Zoogla.gr όμως, που έχει γύρω στα πάνω από 2,5 εκατομμύρια αναγνώστες, για φαντάσου που έχει φτάσει η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, και που εκεί αισθάνονται ότι ασκούν μια πολιτική πίεση στα καθεστωτικά κόμματα. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πια. Πρέπει να σου πω ότι έχει συρρυκνωθεί σε ένα 3-4%. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος, εάν συνεχίσει αυτή την καθοδική πορεία, να μην εμφανιστεί καν στη Βουλή σε επόμενες εκλογές. Ευχής έργο θα ήταν. Εντάξει. Ευχής έργο θα ήταν. Εμείς δεν επιτρέπουμε. Θα χάσουμε την εκπληκτική παρουσία στο κοινοβούλιο του Βενιζέλου. Ήταν άκρος δημιουργική σε όλες αυτές τις δεκαετίες. Άκρος δημιουργική. Αγαπητέ Κλεάνθη, έχεις δίκιο, αλλά φαντάζεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος, αδερφέ μου, και 4% που παίρνει αισθάνεται ότι πρέπει να υπάρχει και να έχει μια καρέκλα να παριστάνει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης με ένα 4% που βέβαια από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, ένας εξωφρενής είναι ικανοποιημένος να έχει μια καρέκλα, δηλαδή να είναι αρχηγός και του 1% και του μισού, δεν έχει σημασία. Εντάξει, ο καμένος το καταλαβαίνω. Η εξωφρένεια πρέπει να βρίσκει διέξοδο. Και η μόνη διέξοδο είναι όταν ηγείται ενός χώρου. Πόσο μεγάλος ή μικρός είναι αυτός ο χώρος δεν έχει σημασία. Έτσι υπάρχουν τα διάφορα γκρουπούσκουλα στην κοινωνία μας. Αυτό το γεγονός ότι αποτελούν πεδία άσκησης της εξουσίας ενός εξουσιοφρενούς, τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή συσσωματώσεις ανιδιοτελών ανθρώπων που εμφορούνται από μια ιδεολογία και έχουν κάποιες αγαθές προθέσεις για την οργάνωση της δημόσιας. Μισό λεπτό, επί προσωπικού, επειδή κάποιος εδώ κοροϊδεύει ότι λέει είμαι υπερβολικός πως είναι 2,5 εκατομμύρια αναγνώστες του Zoogla.gr, θα ζητήσω από τους συνεργάτες μου, από το Google Analytics, να τον βγάλουν τον λογαριασμό στον αέρα για να
δείτε ότι δεν είμαι υπερβολικός. Και έχει ξεπεράσει και αυτό το νούμερο πολλές φορές. Επομένως δεν είναι υπερβολή. Και θα πιστείτε για να καταλάβετε πόσο υπερβολική είστε εσείς όταν έβγαζα ό,τι έβγαζα 20 χρόνια. Θυμάσαι πόσα βγάζαμε, Κλέανθη. Εγώ τα θυμάμαι, Μάκη μου, αλλά εκείνο που σκέφτομαι είναι πόσο εύκολα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλυμμένος ενδεχομένως πίσω από την ανωνυμία αμέσως παρεκτρέπει μια συζήτηση σε ένα άλλο πεδίο ενδεχομένως γιατί αυτά που ακούει δεν του αρέσουν. Θα σου πω... Μην το ξεχνάς γι' αυτό. Όχι, 20 χρόνια βγάζαμε πράγματα λέγοντας ότι καταστρέφεται ο τόπος και πηγαίνουμε στην απόλυτη καταστροφή, έλεγαν ότι είμαι υπερβολικός. 20 χρόνια οι τηλεθεάσεις φτάνανε στο, έχουν φτάσει και 63%, φαντάζεσαι. Εκπομπές με 63%. Και όμως οι μάγκες καθόντουσαν στον καναπέ, πίναν μπύρες, σουβλάκια, πίτσες και απολάμβαναν την κόντρα τη δική μου όλους αυτούς. Σήμερα πήγαμε στα δικαστήρια, ξέρεις για ποια υπόθεση. Για τον Κουκοδήμο με τον Κλαδά που είχαν έρθει στο σπίτι μου και μου είχαν ζητήσει να κουκουλώσουμε την υπόθεση των 5,5 εκατομμυρίων του Θέμου Αναστασιάδη. Και τους πέταξα έξω από το σπίτι. Επειδή λοιπόν εγώ έπαιξα την μικρή συνομιλία του Κουκοδήμου από το τηλέφωνο που μου ζητούσε το ραντεβού για να κλείσει το θέμα αυτό, εγώ σήμερα παρότι ο Κουκοδήμος ζήτησε να μην διωχθώ, το δικαστήριο μου επέβαλε πρωτόδικα φυλάκιση 10 μηνών. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και αυτή είναι η Ελλάδα. Επίτρεψέ μου να κάνω μια παρατήρηση. Άκουσε τώρα. Όχι, εγώ, εσύ, είδα τον Κλαδά στο... Είδα τον Κλαδά... Δώσε ένα δείγμα δικαιοσύνης. Μα είδα τον Κλαδά στο δρόμο και ντράπηκε να με κοιτάξει στα μάτια. Ο Κουκοδήμος γι' αυτό το λόγο ζήτησε να μην διωχθώ ποινικά. Γιατί ξέρει ότι η αλήθεια ήταν ότι τότε ο Καραμαλής δια του Κλαδά ζητούσε να συμβαστούμε για να υπάρξει εχεχηρία με τον Θέμο Αναστασιάδη. Ο οποίος Θέμος σήμερα ξέρεις που κατοικεί, έτσι. Στην Ελβετία. Έξω από τη Ζυρίχη μένει. Ναι. Ουδέποτε με ενδιαφέρει που κατοικεί. Όχι, ρε, πήρε τα παιδιά του για τη γυναίκα του και πήγε και ζει στη Ζυρίχη, το φαντάζεσαι. Έχω το σπίτι του. Τα έχω όλα. Έχω κάνει το ρεπορτάζ που ζει ο άρχοντας Θέμος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μην ξεχνάς την περίφημη τοποθέτηση του έντιμου δικαστικού του Βασίλη του Φλωρίδη. Ένα μέρος από το ΕΣΠΑ πρέπει να διατεθεί για την δημιουργία φυλακών υψίστης ασφαλείας με τουλάχιστον 10.000 θέσεις για τα λαμόγια. Λοιπόν, αυτή ήταν δημόσια διατυπώθηκε, έτσι, από τον Βασίλη Φλωρίδη. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι το εξής. Για να καταλάβεις την ποιότητα ή το είδος της δικαιοσύνης που απολαμβάνουμε. Με βάση το διεθνές δίκαιο, του οποίου οι επιταγές είναι υπέρτερες του εθνικού δικαίου, στο οποίο έχει ενσωματωθεί μία από τις δύο μεγάλες συμβολές του στρατοδικείου της Νιρεβέργης 1945-1946 Νοέμβριο με Νοέμβριο, ότι ο ναζισμός δεν αποτελεί πολιτική οργάνωση, πολιτικό κόμμα, αλλά εγκληματική οργάνωση, το κανόνας ο οποίος έχει ενσωματωθεί μία συμβολή του δικαστηρίου της Νιρεβέργης στο διεθνές δίκαιο. Με αποτέλεσμα καμία δυτικοευρωπαϊκή χώρα, το επαναλαμβάνω, καμία απολύτως, να μην έχει δώσει άδεια λειτουργίας σε κάποιο ναζιστικό ή νεοναζιστικό μόρφωμα, καμία απολύτως, με μοναδική εξαίρεση στην Ελλάδα. Και αυτό από αφορμή το γεγονός ότι η δική μας εγκληματική οργάνωση κατέθεσε καταστατικό στον Άριο Πάγο και της χορηγήθηκε η άδεια συμμετοχής στις εκλογές, ενώ θα έπρεπε να μην τις χορηγηθεί εάν σεβόντουσαν το διεθνές δίκαιο και το εφάρμοζαν στη χώρα μας. Και τώρα εκ των υστέρων ψάχνουμε να βρούμε αν είναι πρόκειτο ή δεν είναι πρόκειτο για εγκληματική οργάνωση ή όχι. Αυτά όλα φαντάζουν ουσιαστικά πυρουέτες δικαιικές σε μια τριτοκοσμική χώρα βαλκανομπαρόκ στυλ. Μάλιστα. Όχι σε μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, άκουσε. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ποιος νομίζει ότι θα εκλεγεί δήμαρχος στην Αθήνα? Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι την τελευταία στιγμή μάλλον ο χαμηλότερων τόνων και ο χαμηλότερων τόνων μέχρι στιγμής είναι ο κύριος Κομίνης. Νομίζω. Μάλιστα. Νομίζω. Σε χαιρετώ. Ο χαμηλότερων τόνων. Καλό σου απόγευμα. Και σε σένα Μάκη μου και σε όλους τους ακροατές. Θα τα πούμε για το βράδυ τηλεοπτικά. Λυπάμαι αν τις αρέσεις ορισμένους, αλλά εντάξει. Στο καλό. Γεια.
Γεια χαρά. Χαίρετε. Καλό σας απόγευμα. Thank you.